Χάσαμε τα δεδομένα μας, οπότε στήσαμε αυτό. Δεν είναι ένα απλό NAS, αλλά ένα πλήρες σερβερ για όλο το σπίτι. Στο 8-bit άλλωστε και ξέρετε ότι κάποια πράγματα τα κάνουμε διαφορετικά. Πάμε να δούμε πώς. Pain points. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα λοιπόν που θέλουμε να λύσουμε με αυτό το σύστημα. Πάρε ιδέες λοιπόν ελεύθερα εάν σκοπεύεις να κάνεις κάτι αντίστοιχο. Θέλαμε ένα σύστημα να προσφέρει ασφάλεια στα δεδομένα μας, να έχει χαμηλή κατανάλωση όταν δεν χρησιμοποιείται, αρκετές SATA για να μην μας αναγκάσει να προβούμε στην αγορά κάποια επιπλέον κάρτας όπως HBA, Host Bus Adapter, που συνήθω οι φτηνέ δεν διαθέτουν τα επαρκή slip states για να ρίξουν την κατανάλωση σε idle. Το επόμενο σημαντικό είναι οι θερμοκρασίε και ο θόρυβο, μια και θα περνάει την ώρα του δουλεύοντα κοντά μα. Το τελευταίο, ίσω σημαντικότερο στοιχείο που θα θέλαμε να έχει αυτό το setup είναι γρήγορη ενσύρματη σύνδεση για να διευκολύνει το διαμοιρασμό αρχείων μέσα στο σπίτι, στο οικιακό δίκτυο. Οπότε θέλουμε τουλάχιστον μια gigabit υποδοχή ή 2,5 gigabit Ethernet και γρήγορο ασύρματο δίκτυο κατά προτίμηση wifi 6 και πάνω. Οι επιλογέ μα λοιπόν είναι ήδη περιορισμένε και για να πούμε την αλήθεια, ψαχτήκαμε και για κάποιε πλατφόρμες με τα κλασικά χαμηλή κατανάλωση SOC που έχουν υποδοχέ M.2 και SATA για να μην μα λείψει πραγματικά τίποτα. Μια τέτοια μητρική όμω θα μα βάλει μέσα κατά περίπου 200 με 300 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στο πακέτο θα πρέπει να υπολογίσουμε και μνήμε αλλά και μέσω αποθήκευση. Το σύστημα που καταλήξαμε. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα parts που είχαμε τριγύρω και έτσι πήραμε έναν Ryzen 5 7600X παρέα με την X670. Aorus Elite AX της Gigabyte. Επιπλέον, στο chat μπήκε και η Kingston η οποία ήταν από τις πρώτες που έμαθε για το ζήτημα όταν το πλανάρισμα ακόμα του συστήματος ήταν σε εξέλιξη. Η Kingston λοιπόν μας βοήθησε προσφέροντας τις μνήμες Kingston Fury Renegade DDR5 στα 32GB και στα 6400Mbps. Παρέα με έναν Kingston KC3000 του 1TB για το boot drive ή το cache drive στην περίπτωση των Unraid ή TrueNAS. Ο KC3000 του 1TB είναι το μικρότερο αδερφάκι του Renegade που είδαμε σε προηγούμενη παρουσίαση. Έρχεται με το ίδιο hardware, υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCIe Gen 4 και ταχύτητε 7GB σε ανάγνωση και 6GB σε εγγραφή. Ο controller είναι και εδώ ο Fizon Y18. Οι μνήμε αυτού του συστήματο είναι το δεύτερο μεγάλο προτέρημα του build μα και έχουν και RGB φωτισμό για να κρατήσουμε χαρούμενο τον gamer μέσα μα. Τα 6.400 μεγατράνσφερ αποδείχτηκαν δύσκολη υπόθεση για τον ελεγκτή του ταπεινού 7600X, οπότε αρκεστήκαμε στα 5.600 MTransfer για την ώρα, μια και αποτελούν την καλύτερη λύση από πλευρά κατανάλωση. Στα 6.000 μεγατράνσφερ τώρα η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 8W σε αδράνεια. Αυτό μόνο για τι μνήμε. Για μέγιστε επιδόσει, αυτή θα ήταν και η προτινόμενη ταχύτητα σε ένα καθημερινό σύστημα. Γιατί όχι η CC. Δύο λόγοι. Πρώτον, το hardware μα δεν το υποστηρίζει και δεύτερον, δεν θα μα χρειαστεί στην παρούσα φάση. Γενικά, το σύστημα που βλέπετε είναι overkill για τα δεδομένα ενό απλού NAS, ακόμα και για χρήση με Docker containers και Virtual Machines. Σε μια τυπική περίπτωση, ένα setup με παρκή επιδόσει και κατανάλωση θα σα κοστίσει περίπου 400 με 500 ευρώ χωρί του δίσκου. σω επεκταθούμε όμω, άλλη στιγμή σε αυτό. Πού θα μπουν τα δεδομένα μα. Η επιλογή των δίσκων διήρκε σε όσο περίπου και το συνολικό στήσιμο και σετάρισμα του NAS. Οι δίσκοι που επιλέχθηκαν εν τέλει ήταν η Western Digital ALE601 μεγέθου 12TB με σύνδεση SATA 6 gbps στις στι 7200 RPM και με 256 megabyte cash του τους πήραμε δεύτερο χέρι από data centers στην Ευρώπη, οπότε θα παρακολουθούμε την πορεία του μέσω του Smart για το επόμενο διάστημα. Το καλό είναι ότι συνοδεύονται από τριετή εγγύηση μέσω του reseller. Το case και οι μετατροπέ που έγιναν σε αυτό για μέγιστη ησυχία και χαμηλή κατανάλωση. Στο Purebase 500 τη Be Quiet πειράξαμε τι στροφέ των Lightwings, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και αρκετά ήσυχοι από μόνοι του. Το Smart Fan από το BIOS τη Gigabyte είναι εύχριστο για αυτόν τον σκοπό και έτσι δεν θα εξαρτιόμαστε από το λειτουργικό σύστημα που θα εγκαταστήσουμε για να ελέγξουμε τι τροφέ των ανεμιστήρων. Ούτε θα χρειαστούμε δηλαδή κάποιο επιπλέον πρόγραμμα. Ρυθμίσει στο BIOS που θα πρέπει να γνωρίζετε. Για να τρέξει σωστά το όλο setup μα, θα πρέπει να κάνουμε ορισμένε ρυθμίσει, οι οποίε θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα, χαμηλέ θερμοκρασίε και κατ' επέκταση χαμηλό θόρυβο. Αρχικά, για τον 7600X μπορούμε να ανοίξουμε το Eco Mode για να τον περιορίσουμε στα 65W. Πολύ χρήσιμο για ένα setup που θα λειτουργεί καθημερινά. Θα πρέπει επίσης να ανοίξουμε, εάν το θέλουμε, προαιρετικά δηλαδή, το IOMMU και το AMD-V μια και έχουμε βλέψει για virtualization. Το IOMMU ουσιαστικά ξεχωρίζει τι συσκευέ με βάση το ID του, ώστε να μπορούμε να τι αναθέσουμε πιο εύκολα σε VM, Docker containers και γενικά όπου θέλουμε στο σύστημα. Επιπλέον, για να φροντίσουμε τα του Wake on LAN, ενεργοποιούμε το Power On by PCIe, το οποίο βρίσκεται στο μενού APM Configuration. Συνήθω, φροντίστε οι υπόλοιπε επιλογέ ενέργεια σε αυτό το μενού να είναι κλειστέ, μια και υπάρχει περίπτωση να σβήσουν τον Ethernet Controller στο S5 State. S5 μπαίνει το PC μα όταν θεωρητικά είναι τελείω κλειστό. Αυτό που θα πρέπει επίση να πειράξουμε στο CPU για να περιορίσουμε κάπω την κατανάλωση, ειδικά στα Ryzen, είναι το Curve Optimizer, το οποίο το είχαμε ρυθμίσει σε negative 15. Ενδεχομένω το δικό σου chip μπορεί να πηγαίνει και στο μείον 20 ή μείον 25 αν είσαι πολύ τυχερό, αν όχι και μείον 30 αν είσαι πάρα πολύ τυχερό. Αυτό θα ρίξει τι θερμοκρασίε, μια και θα περιορίσει το voltage του επεξεργαστή σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων. Αυτό κυρίω για εκείνου που προτιμούν όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση και καταπώνηση των εξαρτημάτων του. Μόνο που καλό θα ήταν να τρέξετε ένα μεγάλο stress test μετά από αυτέ τι ρυθμίσει για να δοκιμάσετε τα πάντα προτού ξεκινήσετε να λειτουργείτε το σερβεράκι. Είπαμε, δεν θέλουμε κι άλλη απώλεια δεδομένων. Επιπρόσθετα, κλείσαμε το Fast Boot όπω και το Secure Boot τη μητρικής μια και θα κάνει πολύ πιο εύκολη την εκτέλεση του Unraid. Γιατί εκεί καταλήξαμε τελικά. Αν και η ενσωματωμένη GPU του Ryzen αρκεί, εμεί εγκαταστήσαμε και μια απλή GT710 τη Nvidia που πρόσθεσε μόλι 5 με 10 W στη συνολική κατανάλωση. Το κουτί έπειτα συνδέθηκε σε monitor μέσω HDMI για την εγκατάσταση, αλλά θα μείνει έτσι για να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα με το boot. Η συνολική κατανάλωση η που παρατηρήθηκε με όλα αυτά κατά τη χρήση ήταν 50W αδράνεια και 65W με τους δίσκους σε χρήση. Όταν είναι σε slip οι δίσκοι, η κατανάλωση πέφτει ακόμα και στα 43W. Αυτό υπόψη με το Cast Drive ενεργό. Λειτουργικό σύστημα, Unraid με Docker Apps, και VPN. Αρχικά σκεφτόμασταν το Proxmox με VM για Windows, μετά σκεφτήκαμε να πάμε απευθεία σε Dual Boot με Windows, μετά σκεφτήκαμε και το Unraid. Κοστίζει μόλις 49 δολάρια για την απλή έκδοση, τιμή που ακούγεται ok για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι δωρεάν όπω το TrueNAS, αλλά με βάση τι δοκιμέ μα έχει πολλά προτερήματα. Η νεότερη έκδοση του Unread μάλιστα, την οποία δεν είχαμε στις δοκιμές, αλλά θα αναβαθμίσουμε αφού η άδεια μας υποστηρίζει ενημερώσεις για ένα έτος, μπορεί να αξιοποιήσει και το πιο γρήγορο Wi-Fi 6 της μητρικής για ασύρματο διαμοιρασμό αρχείων μέσα στο σπίτι. Για το σύστημα που εν τέλει καταλήξαμε, κάψαμε κυριολεκτικά άπειρε ώρες, δοκιμάζοντας διάφορα, οπότε θα σας πούμε τι δούλεψε απροβλημάτιστα, αλλά και τι μας δυσκόληψε στο όλο εγχείρημα. Αν και το σετάρισμα των δίσκων αυτό καθ' αυτό είναι μια εύκολη υπόθεση, Yan selme. τόσε δά περισσότερε λειτουργίε από το σερβερ μα, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα. Το tail που στήσαμε δοκιμαστικά δεν μα κάλυψε, μια και υπάρχει μια συμβατότητα με την τωρινή έκδοση του Unraid. Και αν δεν γνωρίζουμε πολλά από δίκτυα, θα τα βρούμε λίγο πιο σκούρα. Τα guides στο διαδίκτυο μπορεί να δουλέψουν στην περίπτωσή μα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα κάτι θα βρούμε που δεν θα δουλέψει τελικά. Αυτό που θέλουμε όμω είναι απλό. Απομακρυσμένη σύνδεση στο server με reverse proxy τύπου DAC DNS και ένα VPN Docker, από το οποίο θα περνάνε Διάφορα άλλα apps για να τα έχουμε διαθέσιμα από παντού. Ε, όχι για μένα, αλλά για ένα φίλο μου. Σετάρισμα και δοκιμέ. Για να είμαστε ειλικρινεί, πιστεύαμε ότι το Android θα μα δυσκολέψει μια και είναι ένα τελείω καινούριο κόσμο για εμά. Αλλά μέσα σε δύο ημέρε είχαμε μάθει τα κατατόπια και το είχαμε ήδη φέρει στα μέτρα μα. Η διαδικασία του πάρει τη sync των δύο δίσκων μα ήταν χρονοβόρα και διήρκεσε πάνω από 14 ώρε στο συγκεκριμένο δίδυμο, αλλά στο τέλο είχαμε ένα λειτουργικότατο σύστημα με δύο 12 TB δίσκου, από του οποίου ο ένα ήταν διαθέσιμο και ο άλλο ήταν το ακριβέ αντιγραφό του, και τον KC3000 να τελεί χρέη CAS και δυνατότητα επέκταση με εύκολο τρόπο στο μέλλον. Το final form του συγκεκριμένου όμω δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτά. Είμαι ο Λουκά και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8Bits. Εάν έχετε κάποια συμβουλή ή κάποια ιδέα για το συγκεκριμένο build, ρίχτε τη σχόλια. Τα Θα εκτιμηθεί αρκετά, μια και το σύστημα επιδέχεται βελτίωση. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.